τα αλλάζουν τώρα οι δυτικοί ειδικοί. Την άνοιξη του 24 θα ανακαταλάβει η Ουκρανία τα εδάφη της. Τότε πρέπει να αντεπιτεθεί. Δεδομένου λοιπόν του αργού ρυθμού της ενεξελίξης ουκρανικής αντεπίθεσης, κάποιοι δυτικοί ειδικοί αρχίζουν να θεωρούν ότι θα ήταν πολύ ευνοϊκότερη μια ουκρανική αντεπίθεση την άνοιξη του 2024. Αυτό ανέφερε το αμερικανικό περιοδικό The Wall Street Journal. Εν ολίγης, η σελίδα αναφέρει πως η ουκρανική επιθετική επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο αναμένονταν εξαιτίας των ισχυρών ρωσικών δυνάμεων στην επικράτεια της χώρας και εξαιτίας άλλων παραγόντων. Στην εξελισσόμενη αντεπίθεσή της, η Ουκρανία έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, ειδικά σε πόλεις κατά μήκος του ποταμού Μόκρη Γιάλη στην περιφέρεια Ντονιέτσκ. Στην κατεύθυνση του Ουροζαΐνοε, νότια και νότιο-ανατολικά του Σαραμαγιόρσκοε, της περιοχής Ντονιέτσκ, ουκρανικά στρατεύματα σημείωσαν επιτυχίες, καταλαμβάνοντας εδάφη στα σύνορα των περιοχών, δήλωσε η αναπληρώτρια Ουκρανίδα Υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ στο κανάλι της στο Telegram τη Δευτέρα. Η προέλαση που σημειώθηκε απέχει λιγότερο από 1,5 χιλιόμετρο από το Σαραμαγιόρσκοε, το οποίο ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί σχεδόν 3 εβδομάδες νωρίτερα. Οι ουκρανικές πρόοδοι έρχονται ωστόσο μετά από θυσίες γιγαντιαίου όγκου εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου. Οι ελπίδες του Λευκού Οίκου να ανακαταλάβει ο Ουκρανικός στρατός περιοχές όπως την Ζαπορίζια, τον Ντονμπάς και την Κρυμαία μπορεί να μην εκπληρωθούν ποτέ. Οι Ρώσοι τις έχουν σφίξει κυριολεκτικά στην στρατιωτική τους αγκαλιά. Πιστεύω πως υπάρχει συνειδητοποίηση στην κυβέρνηση πως η χώρα δεν θα ανακαταλάβει τα εδάφη της σύντομα, δήλωσε ο Ίβο Ντάλντερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Ο στόχος του Κιέβου τώρα για την τωρινή του αντεπίθεση είναι να πετύχει όσα περισσότερα μπορεί, αποδεικνύοντας στον Ουκρανικό λαό στην Ουάσιγκτον και στο Βερολίνο πως η υποστήριξή τους δεν έχει πάει χαμένη και πως πρέπει να συνεχιστεί, ανέφερε ο ίδιος. Αμερικανοί και δυτικοί αξιωματούχοι ήλπιζαν πως μια σημαντική ουκρανική διείσδυση θα μπορούσε να πιέσει αρκετά πίσω τις ρωσικές δυνάμεις, αναγκάζοντας έτσι τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για σοβαρές συζητήσεις ειρήνης. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πως οι σημερινές πιθανότητες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι λιγοστές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.